Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017. Κρυός. Ιδανική σημερινή ημέρα για εσάς, για να βρείτε λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Είστε σε μια καλή φάση την οποία πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται και πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε για να βγείτε κερδισμένοι. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν. Ταύρος. Δώστε πολύ σημασία σε εργασιακά θέματα και οικογενειακά. Αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα να απομακρυνθείτε από φίλους και τον ερωτικό σας σύντροφο. Σήμερα τα οικονομικά σας θα σας ανταμείψουν και πρέπει να δώσετε λίγο σημασία στο τέρι σας, που μπορεί να σας κάνει και κάποια μικρά παραπονάκια. Περνάμε γρήγορα στους διδύμους. Οργανώστε τώρα που μπορείτε, μιας και το ευρών και οι πλανήτες, ένα ωραίο τριήμερο. Το έχετε ανάγκη να ξεφύγετε και να χαλαρώσετε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η ενέργεια είναι στα ύψη, μιας και ο Κρόνος απέναντί σας σας βρίσκει λύσεις σε κάθε πρόβλημα. Πάμε στα καρκινάκια μου. Ανέμελη η σημερινή ημέρα για εσάς και εσείς πρέπει να την απολαύσετε. Έχετε καιρό να αισθανθείτε έτσι. Τα προβλήματα σας απομακρύνονται με πάρα πολύ κέφι και χαρά. Φεύγετε από κάθε τι σας προβληματίζει και τώρα λίγο αυτή η εβδομάδα θα σας δώσει περισσότερη εύνοια στα ερωτικά σας θέλω. Εξάλλου η ημέρα το ευνοεί. Και πάμε στο λιοντάρι. Μπορεί οι υποχρεώσεις σας να είναι πολλές σήμερα φίλοι μου, αλλά με το γρήγορο μυαλό σας βρίσκετε λύση σε κάθε δύσκολο πρόβλημα. Οι καλοί σας φίλοι είναι κοντά, σας στηρίζουν και σας βοηθούν με σκοπό να σας βγάλουν από αδιέξοδα του δύσκολου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζετε. Και περνάμε στην Παρθένο. Χαλαρούς και ευδιάθετους σας βρίσκει η Παρασκευή, γλυκά μου παρθενάκια. Η αισιοδοξία σας είναι αρρωγός για ένα νέο μέλλον το οποίο χτίζεται αραγά και μεθοδικά. Η οικογενειακή ευτυχία σας δίνει όθηση να κοιτάξετε πιο αισιόδοξα τη ζωή σας. Δώστε σημασία λίγο σήμερα στον έρωτα. Και πάμε στα ζυγουδάκια μου. Το να κάνεις το detective δεν είναι και εύκολο πράγμα. Σας προβλημάτισε αυτό το διάστημα μέσα από φιλικό πρόσωπο που έπρεπε να του βρείτε λύση στο πρόβλημά του. Ποιος μπορεί να τα βάλει με ένα ζυγό? Αχ, αυτό το πείσμα σας οδήγησε για άλλη μια φορά στην επιτυχία. Ο έρωτας δεν λείπει από τη ζωή σας και είναι καλό να του δώσετε την πρέπουσα σημασία. Πάμε στο Σκορπιό. Δυναμισμός, πάθος και θάρρος είναι τα όπλα σας για σήμερα φίλοι μου Σκορπιοί. Μην ασχοληθείτε με κανέναν και τίποτα παρά μόνο στα προσωπικά σας θέλω, που είναι φυσικά τα εργασιακά. Μην μπαίνετε σε καλούπια που προσπαθούν να σας βάλουν οι άλλοι. Είστε αρκετά έξυπνοι για να βρείτε τις λύσεις. Χαλαρώστε σήμερα παρέα με τους φίλους σας. Και πάμε στον Τοξότη. Η όψη του ήλιου που σας φορτίζει με πολλή ενέργεια σας βγάζει και από δύσκολα εμπόδια. Αυτό το διάστημα είναι καλό και κυρίως το τριήμερο με καθαρό, περισσότερο καθαρό μυαλό μάλλον, να βρείτε λύσεις σε εργασιακά παύλα οικονομικά θεματάκια που λίγο σας τυρανάνε τώρα τελευταία. Δώστε προτεραιότητα όμως στον έρωτα που πρωταγωνιστεί αυτόν τον καιρό στη ζωή σας. Καλή απόλαυση φίλοι μου. Και πάμε στον εγώ καιρό. Επιτέλους ήρθε η στιγμή να χαλαρώσετε. Ούτε κι εγώ μπορώ να το πιστέψω ότι βάζετε στόχους και θεμέλια στο να ξεκουραστείτε αλλά και να ερωτευτείτε. Αυτό το τρίμερο χαλαρώστε παρέα με φίλους που σας φτιάχνουν το κέφι αλλά και με το ερωτικό σας τέρι. Σχεδιάστε ένα όμορφο μέλλον το οποίο θα πάρει σάρκα και οστά από την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε στον υδροχό. Είναι καιρός, μιας και οι όψεις σας ευνοούν να κάνετε ένα παλιό σας όνειρο σχέδιο πράξη. Αυτό έχει να κάνει σχέση με τον επαγγελματικό τομέα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε χάρη στην ενέργεια που σας φέρουν οι πλανήτες. Δώστε έμφαση σε ένα ερωτικό σας πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Με λίγη καλή διάθεση και ωραίο διάλογο όλα θα διορθωθούν σήμερα. Και πάμε στα ψαράκια μου. Παρότι σας τρομάζουν οι αλλαγές σήμερα, τολμάτε να αλλάξετε πολλά πράγματα. Είστε σε μια ωραία φάση, μιας και οι πλανήτες κάνουν ωραίες γωνίες και σας δίνουν αυτό που σας λείπει. Μην αναβάλλετε σήμερα νομικές κληρονομικές υποθέσεις και οργανώστε ένα ταξιδάκι που το καθυστερείτε τον τελευταίο καιρό. Καλό Σαββατοκύριακο! Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.